Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Από τη μία έχουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει ανέβει στη ΘΕΤ και έδωσε ψίχουλα. Όπως πάντα, μαζί του είναι και ο Σπύρος, το συνοδεύει στο γλύψιμο, ο οποίος εθεάθη σε εστιατόριο να τρώει σούσι με γουασάμπι. Και από την άλλη έχουμε εκλογές πάλι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και κατεβαίνει ο Πολάκης υποψήφιος και θα πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα στην ομιλία που έκανε, ο οποίος δηλώνει ότι μετάνιωσε που στήριξε τον Κασέλ. Για πάμε να δούμε το μικρό απόσπασμα, το τι είπε ο υποψήφιος πλέον για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση με την εκτίμησή μου, δεν θα πειθώ όμως. Έπεσα έξω. Ο Στέφανος και καλό παιδί είναι και φιλότιμο παιδί είναι και καλές προθέσεις μπορεί να έχει, αλλά για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς δεν κάνει. Και συνεχόμενοι... Τώρα σε αυτό θα συμφωνήσω κι εγώ. Για πρόεδρος δεν κάνεις. Για μοντέλο ηθοποιός, πολύ καλός είσαι. Για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είσαι. Δεν θέλω πιο προβλήματα σε αυτό, γιατί εγώ πικραίνω με αυτά που λέω. Αλλά δεν μπορώ πλέον, δεν μπορώ να μην τα πω. Η συνεχόμενη και σε ένα βαθμό η αιμονική υπερπροβολή της προσωπικής του ζωής, των προσωπικών του επιλογών, του πλούτου του, του γούστου του, της επιτυχημένης προσωπικής του πορείας μέσω των κοινωνικών δικτύων και της τηλεόρασης, δυστυχώς σκέπασε από την πρώτη μέρα κάθε προγραμματική θέση του κόμματος. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη δεν ακούγονται στην κοινωνία. Φαντάζομαι τώρα να είσαι κασελάκης και να ακούς αυτή την ομιλία. Όχι γιατί δεν τις λέμε μόνο έτσι όπως τις είπα εγώ πριν ή με τον τρόπο που τις είπα εγώ πριν, αλλά γιατί καλύπτονται από το θόρυβο που δημιουργεί ο σύντροφος Στέφανος Κασελάκης. Ένας θόρυβος που και ο ίδιος επιδιώκει και ο οποίος από ένα σημείο και μετά φαίνεται να αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους. Ο κόσμος έχει μάτια για τον Στέφανο, δεν έχει αυτιά όμως. Γιατί τα σκεπάζει όλα αυτή η εικόνα. Η εικόνα της υπερπροβολής των προσωπικών του επιλογών. Φανταστείτε τώρα να βλέπεις στα κανάλια, να βλέπεις το Λιάγκα να παίρνει αποκλειστικό με τον Πολάκης, να μας δείχνει το σπίτι του, τη γυναίκα του, το σκυλάκι του. Ποιος νοιάστηκε, έτσι. Μπορώ να καταλάβω γιατί ξεκινήσανε και τον κάψανε τον Κασελάκη με όλα αυτά και με το γάμο του και με το σκυλάκι του και με το σπίτι του και με το εξοχικό του. Καμένο χαρτί πλέον. Και εγώ στέκομαι, δεν θα απαντήσω στις προηγούμενες προβολές. Εγώ ήμουν ο πρώτος που 15 Αυγούστου είπα στηρίζουμε τον Στέφανο. Δεν καμία ομοφοβική, πώς το λένε, ιδιότητα που προσπαθούν εντέχνως και κάποιοι να μου αποδώσουν. Σαφώς και διαφώνησα και επιμένω και μέχρι σήμερα με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα, θεωρώ και επιμένω. Αυτό το πράγμα, άμα είσαι αντίθετος με ομοφυλόφιλο να είσαι ομοφοβικός, δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Δηλαδή, επειδή διαφωνεί με τον Κασέλ, είναι ομοφοβικός. Άξα, μου πεις. Στην Ελλάδα είσαι. Το ίδιο συνέβη και με τον Σεφερλή, έτσι. Φαντάζομαι το έχετε δει, δεν το έχω κάνει βίντεο. Ο οποίος διακομωδεί στην παράστασή του τον Νέμο, Νέμο ή Νέμο, τον Νέμο, και του την πέσανε, είσαι ομοφοβικός, είσαι. Ότι μπορούσε με νομοθετικές ρυθμίσεις του Συμβόλου Συμβίωσης να καλυφθούν τα κενά και είναι αντίθετο στην τεκνοθεσία, όχι για τα ομόφυλα και για τα ετερόφυλα ζευγάρια, και μπορώ να το στηρίξω πάρα πολύ σοβαρά πώς και τι και με ποια προϋπόθεση και μόνο θα μπορούσε να γίνει ανοιχτό. Λοιπόν, και είμαι πολύ κάθετο σε αυτό και νομίζω ότι είναι και η συντηρητική πλειοψηφία τη κοινωνία σε μια τέτοια. Και δεν είναι ομοφοβική σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, επίσης, για να πω μια κουβέντα, να τελειώνω με αυτό. Λοιπόν, το ξέρω. Απόψη μου. Δεν μιλάτε, παιδιά, δεν πάμε. Και επίσης, είπα και κάτι άλλο.
Εγώ, ακούστε, θα αφήσω του 10 μήνε του 11. Οι 10 μήνε είναι πολύ νερό στα βλάκι όταν θέλετε να δει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Αυτό είναι το εκκλησμό κατά μέρο. Λοιπόν, και επίση, εμένα οι 8 στι 10 δημοσιεύσει μου είναι πολιτικέ. Οι 9 στι 10. Ναι, ανεβάζω και από Ξαρδούφο ακόμα ανεβάζω και τη μηχανή μου ανεβάζω και τα λοιπά. Δεν θεωρώ κάτι κακό. Το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα τι ανεβάζει στο TikTok. Εγώ τη δώρα, στην εξέδρα μια προεκλογική μου ομιλία δεν την ανέβασα. Ποτέ. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Αυτά από τον Πολάκη. Απάντησε και ο Κασελάκης συνευριασμένος. Σήμερα 10 το πρωί θα γίνουν εκλογές. Να δούμε το βράδυ ποιος θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ όσες φορές έχω κάνει με τον Πολάκη, οι περισσότεροι είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι συμπαθούν τον Πολάκη, γιατί τους νευριάζει όλους και ειδικά το Σπύρο. Μιας και ανέφηκα το Σπύρο, πάμε να δούμε και ένα βιντεάκι που για πρώτη φορά θα συμφωνήσω, μην με βρίσετε, θα συμφωνήσω απόλυτα με το Σπύρο. Είναι από το Tour Canal, έτσι. Για πάμε να τον ακούσουμε τι έχει να πει. Ακριβώς έτσι όπως τα είπε ο Σπύρος, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Σπύρο! Ο οποίος Σπύρος, σαν δείτε στο διαδίκτυο, κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο είναι σε εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη και τρώει σούσι με wasabi. Και είπε στον Πλεύρη, κάποτε τρώγαμε τυροπιτάκια και τώρα τρώμε σούσι. Αυτά. Σήμερα το απόγευμα κατά τις 6 θα κάνουμε κι άλλο ζωντανό, μιας και σας αρέσει και μου αρέσει και εμένα. Εχθές, για όσους δεν το είδατε, μπορείτε να μπείτε στη λίστα με τα βίντεο στα ζωντανά να παρακολουθήσετε τι είπαμε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε πάλι 6, λογικά 6 ώρα, αλλά επειδή είναι Κυριακή δεν θα το πάμε μέχρι τις 12. Αν το πάμε λίγο πιο normal, πιο νωρίς, για να κοιμηθούν νωρίς, γιατί αύριο ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Οπότε, όσοι πιστοί, περάστε να πείτε ένα γεια κατά τις 6. Τα λέμε το απόγευμα.